και την ευλογία επαναλαμβάνω το ότι είστε μαζί μας. Και μάλιστα είμαστε με τη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου του Δήτου Μητυρίνης προηγουμένως και λένε μερικοί της συνοδείας, λένε θα υπόχρεοι το ότι μας φιλοξενήσετε, το ότι μας... Λέω, δεν είστε υπόχρεοι καθόλου, γιατί εδώ το μοναστήρι είναι ένα εθνικό, αν θέλετε, κέντρο. Είναι, ανήκει σε όλη την Εκκλησία, γι' αυτό και όταν είχαμε μερικά προβλήματα σχετικά οικονομικά, ήρθαν μερικοί που μας αγαπούσαν και λένε να βάλετε εισιτήριο στην είσοδο. Λέγω να βάλω εισιτήριο στην είσοδο, είναι εύκολο, αλλά μετά χάνετε το νόημα της μονής. Τότε μεταβάλλεται το μοναστήρι σε ένα μουσείο. Και έτσι αυτό ήταν πρώτο το κάνουμε. Λέει, μα έτσι ήταν το κάνετε με κάποιους, ο οποίος ήταν και σε μεγάλη θέση. Θα λύσετε το οικονομικό σας πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε με το οικονομικό πρόβλημα, αλλά θα κάνουμε να λύσουμε ένα άλλο πρόβλημα που θα θανατώσουμε την παράδοση. Και αυτό είναι αδύνατο να γίνει και ασθενόμεθα εκεί. Γι' αυτό, όπως είπαμε στους συνολούς του Αγίου Μητυρίνης, η μοναρχία εδώ είναι άμεση φυλακής, εργάζονται με διαιρεών χωρίς καμία ανταπόκριση, ούτε να διακριθούν από κάποιον προσκυνητή. Διότι και αυτοί που έμεναν εδώ μερικές μέρες και έφαγαν και φιλοξενήθηκαν, αλλά ίσως δεν ξέρουν και ποιος είναι ο Άγγελας και ποιος είναι ο Τραπεζάρης και ποιος είναι ο Αρχοντάρης κλπ. Γι' αυτό οι μοναχοί δεν θέλουν να το ξέρετε. Διότι δεν θέλουν επιφυλισμό, δεν θέλουν καμία διάκριση από εσάς. Γιατί ακριβώς έρχονται εδώ και ακολουθούν τον Χριστό. Και ονόματι αυτής της προδιαγραφής διακονούν και ήδη στα διακόνηματά τους και μάλιστα σε βαθμότητα δείχνει τις προάλλες κάποιος επιχειρηματίας εδώ και μου λέει αν είχα εδώ αυτούς τους υπαλλήλους όπως έχεις εσύ ότι μοναχούς θα έκανα δικαπλάσια και άλλη μου λέει. Του λέει, του λέω ναι αλλά αυτού οι υπάλληλοι που έχεις εσύ είναι για το Χριστό, ενώ αυτή είναι για το Χριστό και είναι διαφορετικά, δεν μπορείς να έχεις τους υπαλλήλους όπως είναι η μοναρχία εδώ που είναι αφιερωμένη και είναι πραγματικά δορισμένη και χαρισμένη για την διακονία αυτή που έχουμε. Και όντως ο μοναχός έρχεται εδώ και χαρίζεται εις τον Θεό και όπως μερικοί λένε διότι τώρα έχουμε κάποιο δόκιμο μοναχό και έχουμε κάποια προβλήματα.